Καλώς ήρθατε στο πρώτο YouTube της Many Farm. Ε? Σήμερα θα μιλήσουμε για τα αντιλιακά. Πρώτα απ' όλα, γιατί να φορέσουμε αντιλιακό? Εσύ φοράς αντιλιακό? Α, ναι. Εγώ δεν φοράω. Πρέπει να φορέσουμε αντιλιακό, γιατί πρώτα απ' όλα ο ήλιος θα με κάψει. Αυτό το οποίο θα πάθει σίγουρα εσείς όλες οι κουπελίτσες εκεί έξω, που μπορείτε άνετα να το καταλάβετε, πρακτικά είναι η γύρανση. Σιγά σιγά με τον καιρό θα αρχίσει το δερματάκι να σπάει και δεν καλύπτεται ούτε με make-up, ούτε με concealer, ούτε με τίποτα. Γύρανση, φωτογύρανση που λέμε. Και μετά το άλλο που έχουμε, αυτό το οποίο λέμε όλοι μας, εντάξει μωρέ, δεν έγινε και τίποτα, είναι ο καρκίνος. Τα βλέπεις αυτά? Φαίνονται στην κάμερα? Φαίνονται. Αυτά εδώ? Αυτά εδώ πέρα είναι ψιλοκαρκινάκια. Απλώς αυτό εδώ το καρκινάκι, σαν να λέμε, είναι ελεγχόμενο. Δηλαδή το βγάζεις τώρα και το προσέχεις. Κάθε φορά πηγαίνεις στο γιατρό και λες: γιατρέ, είναι καλά τα καρκινάκια μου? Μεγάλωσαν, μικρυνάν? Και μετά λες: α, είμαστε καλά. Και τι σου λέει ο γιατρός κάθε φορά? Φόρα αντιλιακό. Άρα σημαίνει: το φοράμε γιατί δεν θέλουμε την έκθεση στον ήλιο. Και κατά πότε πρέπει να φοράω αντιλιακό? Όλο το χρόνο. Βασικά, εμείς φοράμε πάντα το καλοκαίρι. Σκέψω ότι το καλοκαίρι μονίμως όποιος πάει είναι με αντιλιακό στο χέρι. Πα στην παραλία, αντιλιακό. Πα στην παραλία, παίζει ρακέτες, αντιλιακό. Πα να κάνει μαύρισμα, δεν φορά αντιλιακό. Καλά, αυτό είναι άλλο κουλό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παρόλα αυτά, φορά. Κατά βάση οι περισσότεροι φοράνε. Αλλά τι γίνεται με το χειμώνα? Τι γίνεται με το Πάσχα? Τι γίνεται. Καλά, εντάξει, το Πάσχα, ειδικά αυτό που έγινε με το αρνί. Α, εντάξει. Εννοείται σε απόσταση 2 μέτρα. Έτσι, να μην με βλέπουν, να μην με αγγίζουν, να μην ανασένουν δίπλα μου. Λοιπόν, αλλά θα το ψήσω το αρνάκι. Και όταν το ψήσει το αρνάκι και έχει από πάνω ντάλα τον ήλιο και δεν έχει φορέσει ούτε ένα αντιλιακό, να το έγκαυμα. Είσαι με το snowboard και παίζει, πηγαίνει μια χαρά. Σε κάποια φάση κατεβαίνει κάτω στη γόνδολα, πα να πάρει το lift και σε λέει ο φίλο από δίπλα: πόρε φίλε, πώ έγινε έτσι? Και το λέει: γιατί? Έγινε σαν τη μαϊμού στον κόλο. Γιατί? Για τον ήλιο. Φορέ αντιλιακό. Και λογικό αυτό. Άμα το καλοσκεφτεί, είναι λογικό. Τέλο πάντων. Λοιπόν, οπότε θέλουμε και το χειμώνα. Και εννοείται θέλουμε και το χειμώνα, γιατί κάθε φορά που βγαίνει έξω, πηγαίνει και παίρνει το αυτοκίνητό σου. Κάνεις το οτιδήποτε, πηγαίνεις και παίρνεις τον καφέ σου, πηγαίνεις και παίρνεις τα τσιγάρα σου. Σε βλέπει ο ήλιος. Σε βλέπει ο ήλιος. Άρα, ποιο είναι το θέμα? Ότι ό,τι και να κάνεις, πρέπει να έχεις αντιλιακό. Θέλοντας και μη πρέπει να έχεις. Σιγά σιγά δημιουργούνται αυτά εδώ. Σιγά σιγά. Δεν δημιουργούνται από τη μια μέρα στην άλλη. Ξύπνησα μια μέρα και ξαφνικά είχα μια ηλιά. Μπορεί και τι έγινε. Άμα ήταν έτσι, όλοι θα είχαμε από μια ηλιά. Δύο ηλιές. Άλλοι, πω, υπάρχουν κάτι κολόφαρδα άτομα, δεν έχουν καν ηλιές. Ναι, ρε φίλε. Τέλος πάντων, λοιπόν, η άλλη ερώτηση που έρχεται είναι το εξής: τι SPF να βάλω? Βασικά το SPF έχει να κάνει με το πόση ώρα είσαι εκτεθειμένος στον ήλιο. Άρα σημαίνει ότι εγώ το καλοκαίρι που θα πάω να παίξω ρακέτες και θα είμαι όλη την ώρα ντάλα ο ήλιος και εγώ θα κάθομαι από κάτω και θα υδρώνω και θα χαίρομαι. Το θέμα μου είναι ότι εκεί πέρα χρειάζομαι πολύ SPF και χρειάζομαι SPF το οποίο να το ανανεώνω συνεχώς. Δηλαδή, ανά 2 ώρες, εγώ πρέπει μονίμως να ανανεώνω το αντιλιακό μου. Έτσι. Γιατί υδρώνω, αυτό φεύγει. Ή θα πάω μέσα και θα πάω να σκουπιστώ. Σκουπίστηκες, σκούπισε και το αντιλιακό σου. Ή βούτυξες, έκανες τη βουτιά σου γιατί είσαι ο μάγκας. Γιατί λες, πάω να χαλαρώσω. Πάω να δροσιστώ. Πάει και το αντιλιακό μαζί. Σε νερό μπαίνεις. Οπότε πάει. Οπότε πρέπει να κάνεις το εξής. Να το ανανεώσεις. Δεν τα αφήνεις έτσι. Ναι, αλλά όμως μέσα στο χειμώνα θεωρητικά. Θεωρητικά μιλώντας πάντα, ένα SPF 15 με 20, άντε 30 που όχι. 30 είναι πολύ. Ναι, 15 με 20 πιστεύω ότι σε καλύπτει για όλο το χειμώνα σου. Εντάξει, θα πας να πας τσιγάρα, αν δεν έχεις κορονοϊό. Τώρα μέσα στο καλοκαίρι που θα βγαίνεις έξω τρεις και λίγο, θα πας να πιεις ένα καφέ. Θα έχεις 50 SPF σίγουρα, γιατί θα είσαι 3 ώρες για καφέ. Ναι, το θες το 50 σου. Το άλλο που πρέπει να προσέχεις είναι η τιμή. Άμα είναι να πάω να πληρώσω το 15 πιο ακριβό από το 50, ναι ρε φίλε, θα πας να πάρεις το 50 και για το χειμώνα. Και είναι και λογικό κιόλας. Εντάξει. Από εκείνη την πλευρά, ναι, αλλά θεωρητικά για το χειμώνα 15 με 20 σε αρκεί. Τέλος. Είσαι μια χαρά. Πρέπει να το βάζω, άμα το καλοσκεφτείς, εμείς το βάζουμε. Δεν το βάζουμε κιόλας. Ναι, εμείς οι άντρες μπορεί να μην το βάλουμε κιόλας. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Έχει ωραίο άρωμα. Όχι. Οι γκόμενες το βάζουν πριν βγουν και βάζουν πρακτικά και το. Και το μακιγιάζει από πάνω και το καλύπτουν και πολύ ωραία και σου λέει το χρησιμοποιούν και σαν βάση. Και βγαίνουν έξω και είναι free, εντάξει, χαλάρες. Ναι, το θέμα είναι ότι πρέπει να το βάζεις ένα μισάωρο πριν βγεις. Θα βάλεις όσο είναι, για το πρόσωπο ειδικά, όσο είναι ο όγκος ενός 20 λεπτού.
πάρε ένα 20 λεπτό, ρε παιδί μου, βάλτε το στο δάχτυλό σου. Και βάλε και από δίπλα ακριβώς άλλο ένα 20 λεπτό. Αλλά από αντιλιακό. Τόσο πρέπει να βάλεις μέσα στο πρόσωπό σου. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το ανανεώσεις ανά δύο ώρες. Και για το σώμα σου και για το πρόσωπό σου, σου φτάνει ένα σφινοπότηρο γκέγκαμάιστερ. Αυτή είναι η ποσότητα. Και αυτή πρέπει να ανανεώνεις πάλι 50 φορές, θα το πω γιατί πρέπει. 50 φορές, έτσι. Ανά δύο ώρες. Οκ. Ή όταν τρέχεις. Ή όταν πηγαίνεις και γυμνάζει. Ή όταν πηγαίνεις, ξέρω εγώ, για κολύμπι. Υπάρχει κανένα για κολύμπι, ειλικρινά, εγώ δεν ξέρω. Ή όταν υδρώνεις, εννοείται, ρε φίλε, θα πας πολύ πιο συχνά. Δηλαδή, όχι στο δύο ώρο, στο τέταρτο θα ξαναβάλεις. Στο μισάωρο θα ξαναβάλεις. Παραπάνω. Ένα άλλο το οποίο πρέπει να προσέξεις είναι το αυτομαυριστικό. Βλέπεις, ας πούμε, κάτι σκευάσματα τα οποία σου υπόσχονται μαύρισμα και σου λες, α, ωραία, μαύρισμα. Οπότε δεν χρειάζομαι το αντιλιακό. Ναι, πρακτικά όχι. Το μαυριστικό δεν σου παρέχει προστασία. Το μαυριστικό τι είναι? Είναι μια λαδομπογιά, να σου το πω με λίγα λόγια. Είναι ένα βερνίκι το οποίο το παίρνεις και βάφεις τα κύτταρά σου. Αυτό είναι. Και σου φέρνει ένα αποτέλεσμα όπως είναι το μαύρισμα, το φυσικό. Αυτό είναι. Και τα δύο κρατάνε για 7 με 10 μέρες, και το φυσικό και το τεχνητό το μαύρισμα. Αλλά ποια είναι η διαφορά στα δύο? Ότι άπαξ και βγεις μόνος σου έξω, χωρίς αντιλιακό ή με αντιλιακό, και μαυρίσεις με φυσικό τρόπο, είναι πολύ πιο επικίνδυνο από το να κάτσεις μέσα στο σπίτι σου και να βάλεις αυτό το μαυριστικό σου. Το τεχνητό είναι πιο ασφαλές. Εντάξει, μην το χέσουμε βέβαια, γιατί άσε, υπάρχει και το άλλο το πρόβλημα, ότι μετά γίνεσαι σαν. Εντάξει, παραλλαγή. Λες και βλέπεις το χιτόνιο από το μπατζανάκι σου που έχει πάει μόλις στρατό και έχει γυρίσει. Και σε βλέπει ακριβώς αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια θεωρία η οποία λέει ότι δεν χρειαζόμαστε αντιλιακό όσοι έχουμε σκούρο δέρμα. Εντάξει, αυτό είναι το πιο fail από την άποψη ότι εννοείται ότι εσύ που έχεις πιο σκούρο δέρμα χρειάζεσαι πολύ πιο πολύ το αντιλιακό. Πίστεψε με, το σκούρο σου δέρμα πρακτικά αντικαθιστά ένα αντιλιακό, θα λέγαμε, το οποίο έχει ένα SPF 3. Οπότε, κλάιν. Πρακτικά χρειάζεσαι. Γιατί εσύ δεν μπορεί να πάθεις έγκαυμα χωρίς να το καταλάβεις, αλλά δεν θα το βλέπεις γιατί είσαι σκουρόχρωμος. Οπότε χρειάζεσαι πολύ πιο πολύ αντιλιακό. Γιατί δεν θα καταλάβεις πότε έπαθες ζημιά. Και κάτι άλλο για να πούμε για τα παιδάκια. Όταν δεν βάζεις το παιδί σου αντιλιακό ή προσπαθείς να το καλύψεις με άλλους τρόπους, σιγά σιγά συσσωρεύεις αυτήν όλη την αλλίωση που παθαίνει, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρκίνου του δέρματος στην ενήλικη ζωή. Καταλαβες. Οπότε πρέπει να το βάζεις με το ζόρι αντιλιακό. Αλλιώς θα αποκτήσει αυτά τα ωραία πράγματα που έχω και εγώ εδώ πέρα. Έγινε. Okay. Και για ποιο λόγο δηλαδή να μην πάω να βάλω στο παιδί που λες το δικό μου το αντιλιακό, αλλά να του βάλω το παιδικό? Ναι, κοίτα. Το παιδί σου δεν έχει το ίδιο δέρμα που έχεις εσύ. Εδώ εσύ μπορεί να έχεις παχύδερμο και να μην καταλαβαίνεις τίποτα. Το παιδί σου όμως έχει ένα δερματάκι το οποίο είναι πολύ 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 λεπτό, οπότε δεν μπορείς να το πας να του βάλεις κάτι τέτοιο. Είναι λεπτό και ευαίσθητο, οπότε τέλος. Ελπίζω να σου άρεσε το βίντεο μου και να ξέρεις ότι θα έρθουν και άλλα ωραία. Οπότε κάνε like και share το βίντεο άμα θέλεις. Και κάνε και subscribe γιατί θα σου έρθουν πολύ ωραία βίντεο που δεν θα τα περιμένεις. Να είσαι καλά.